μου αυτοδιοίκηση. Και τουλάχιστον το Υπουργείο μας αυτό συζητά αυτή την ναι, αλλά η ενημέρωση δεν κοστίζει, κύριε Λαλιώτη, μου τίποτα. Τι να ενημερώσω. Έχω ενημερώσει, δηλαδή για ποιο πράγμα να ενημερώσω. Ότι έχουμε αυτό το σχεδιασμό, πάμε εδώ, αυτές οι αλλαγές γίνονται. Για τη Β' Πειραιά, ας πούμε, που θέλουμε να κάνουμε μια παρέμβαση, υπήρχε μια συνάντηση και με τον Νομάρχη. Η Αθήνα, και για την Αθήνα. Δεν έπρεπε να ξέρει για το Τρίγωνο. Πώς, γιατί να μην ξέρει για το Τρίγωνο. Δηλαδή το έμαθε από ειδική ενημέρωση. Είναι πολλά τα παράπονα. Δεν είναι τα πολλά τα παράπονα, δεν ξέρω ποιος παραπονιέται και γιατί, αλλά θα πρέπει να αναρωτηθεί αυτός που παραπονιέται. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή να σας εξηγήσω. Πρέπει οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης να οριοθετήσουν τις σχέσεις τους. Δηλαδή υπάρχει Δήμος, υπάρχουν αναπτυξιακοί σύνδεσμοι που αποτελούνται από Ένωση Δήμων. Μόνοι σε το κάνουν υπάρχει αυτό. Υπάρχει ο ενιαίος σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής. Σας παρακαλώ. Υπάρχει τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής, υπάρχει η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και υπάρχει και διευρυμένη αυτοδιοίκηση. Εάν σε αυτά λέω, βάλουμε καπέλο, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, συμφέροντα. Όχι, μιλάμε και, για όργανα. Μιλάτε για όργανα αυτά. Ναι, αλλά μπουν με τώρα. Όχι, εγώ άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω ότι. Μόνο σε το κάνουμε αυτό. Όχι, εγώ άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω ότι θα πρέπει και εμείς ως εκφραστές, ως εκπρόσωποι της πολιτείας, αλλά και οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, να βρούμε την δυνατή καλύτερη σχέση και να διασφαλίσουμε τη δυνατή καλύτερη συνεργασία. Αυτό δεν αφιερώνω την πρόθεσή σας. Όχι. Επί του πρακτέου όμως, σε ζητήματα τέτοια, δηλαδή εγώ θα φανταζόμουν, δεν βρίσκω παράλογο το ερώτημα, έγινε η αλλαγή στο Τρίγωνο, είδε ο κύριος Αβραμόπουλος, το Υπουργείο, οι πάντες, αυτό. Οι νομάρχες δεν μπορούσαν να είναι παρόντες. Βεβαίως, να είναι, αλλά αυτή την εκδήλωση την οργάνωσε ο κύριος Αβραμόπουλος, δεν οργάνωσε το Υπουργείο. Επαρκής η εξήγηση, μόνο προς ενημέρωσή μας, τα τηλεφωνήματα για το κατά μήκος της Εθνικής Οδού είναι χιλιάδες. Δηλαδή δεν είναι ένας και δύο και 50 και 100 άνθρωποι για τις απαλωτριώσεις. Κάπου εκεί υπάρχει ένα θέμα, παρακαλώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, 150 ήταν αυτοί που εκπροσωπεί ο κύριος που παρενέβησε στα δικαστήρια. Είναι έτσι κατά μήκος όλης της Εθνικής Οδού. Αλλά σε πολύ μεγάλο βήμα. Αυτό παρακαλώ το κοιτάξτε. Υπόθεση του 1991, πήρα το υπόνοιμο και θα το κοιτάξω. Εγώ θα ζητήσω και από τον κύριο Μάνο εξηγήσεις γι' αυτό που ήταν τότε ο αρμόδιος. Για την Εθνική Οδό θέλω. Αυτές είναι πάγιες διαδικασίες που είναι πάνω από υπουργούς και δεν επισέρχονται. Το Σύνταγμα προβλέπει πώς γίνεται η αναγκαστική απολωτρίωση. Όταν πρόκειται για έργα κοινής οργάνωσης. Ναι, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι άνθρωποι θα τρελαθήκαν ξαφνικά και να κάνουν μια επίθεση. Μα δεν έχει καμιά ευθύνη. Αφήστε το να το ψάξουμε. Κάτι θέλει να πιέσει. Ναι, για την Εθνική Οδό θέλω να πω το εξής. Ο Σύλλογος έχει ζητήσει, ο Σύλλογος Αρχιτεκτών έχει ζητήσει από το Υπουργείο Χωροταξίας. Δεν το ξέρει δυστυχώς ο Υπουργός, γιατί πάει στα δημόσια έργα. Έχει ζητήσει ένα διάταγμα για την προστασία του χώρου της Εθνικής Οδού, παραδείγματος χάρη, Κορίνθου Τρυπόλεως, που περνάει μέσα από μια εντελώς παρθένα περιοχή και ζητάμε ένα διάταγμα προστασίας του χώρου σε μια απόσταση τέτοια, ώστε να μην συμβούν αλλαγές χρήσεων γης, διαφημίσεις. Να ρωτήσω. Αυτό είναι και δεν υπάρχει στο δρόμο Αθηνών Κορίνθου. Όχι, μιλάω. Στο δρόμο Κορίνθου Τρυπόλεως δεν υπάρχει. Αυτό το έχουμε ζητήσει. Ναι, δεν υπάρχει καμιά επέμβαση εκτός από κάποιες στέκια αγροτών. Δεν υπάρχει. Το να υπάρξει ένα διάταγμα όμως. Εντάξει, συμφωνώ μαζί σας, θα το συζητήσουμε. Αυτό. Αλλά μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Να ρωτήσω κάτι από τους τρεις σας. Αν θέλετε να επειδή δεν υπάρχει δραστηριότητα. Ένα γενικό ερώτημα. Η χώρα είναι πλούσια σε αρχαιολογικά ευρήματα. Όπου και να σκάψεις στην Ελλάδα, βρίσκεις 3.000 χρόνια ιστορία. Είναι μια χώρα που έχει χάσει την ψυχή της και θέλει να τη βρει. Δεν είναι δυνατόν να ζούμε οι Έλληνες εν Ελλάδη με αυτό τον καιρό, αυτό το κλίμα και αυτή την προϊστορία σαν τα κλουβιά μέσα σε τσιμέντο χωρίς να μπορούμε να αναπνεύσουμε. Όλα αυτά δεδομένα. Οι προθέσεις επιτέλους κάτι να γίνει πέρα από τη μικροκομματική αντίληψη και το πολιτικό κόστος έχουν οπωσδήποτε εξασφαλίσει γενική συνένεση. Το είδαμε και σήμερα που ήταν πρώτη μέρα πειράματος και θα μπορούσε να έχει και πρόβλημα. Πώς μπορούμε να ξεφύγουμε, κύριε Συμφωνάκη, αρχίζω από εσάς, από το τέρας που λέγεται γραφειοκρατία συναρμοδίων. Yeah. Η οποία μέχρι σήμερα μας έχει κοστίσει σε χρόνο όσα σε ψυχή και χρήμα. Διότι χάνεται χρόνος. Χάνεται χρόνος. Είναι κέριο αυτό που θέτεται και γι' αυτό είναι και σημαντικά αυτά που σας είπα στην αρχή και εγώ και ο Κώστας Λαλιώτης.
Εμείς ακριβώς για να αποφύγουμε όλη αυτή την ιστορία, ο ένας φορέας να εμπλέκεται στον άλλον και τελικά σε αυτόν τον τόπο να μην γίνεται τίποτα, ο ένας να σκάβει και ο άλλος να ρίχνει στη συνέχεια, όχι και ο άλλος να κλείνει τις λακκούβες και ο άλλος να τις ξανανοίγει. Εμείς προχωρούμε στη δημιουργία ενός φορέα που θα πάρει την ευθύνη καταρχήν της υλοποίησης αυτού του μεγαλόπουνου πραγματικά και ωραίου σχεδίου που λέγεται ενοποίηση κοινού του αναπομείνοντος πράσινου στην Αθήνα. Κοινός ο σχεδιασμός, κοινή των Υπουργείων. Θα υπάρχει σε αυτό το φορέα θα υπάρχει και τοπική αυτοδιοίκηση. Θα υπάρχει βεβαίως. Θα υπάρχει ένας φορέας, όπως ακριβώς αν θέλετε υπάρχει αυτή τη στιγμή ο οργανισμός του Μετρό. Μάλιστα. Που θα πάρει στα χέρια του και θα υλοποιήσει, αλλά όχι μόνο για να ξεφύγει από τις διαδικασίες των πολλών φορέων που εμπλέκονται, αλλά και για ένα άλλο λόγο. Για να μπορούν οι μελέτες που κάνει το Υπουργείο Χωροταξίας και αυτές που κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού Μεμονωμένες να έχουν μια συγγένεια, να έχουν μια ενότητα μεταξύ τους και να μην φτιάχνουν ένα σχέδιο από εδώ που να έχει τη δική του λογική και δίπλα στο Ολυμπίο, δηλαδή να φτιάχνει την όθωνο στο Υπουργείο Πεχοδέου όπως θέλει τη μελέτη και όπως θέλει τη διαμόρφωση του πράσινου και να έρθει συνέχεια το Υπουργείο Πολιτισμού στο χώρο του Ολυμπίου από κάτω, εκεί που είναι η Αγία Φωτεινή, να φτιάχνει τη δική του μελέτη και να μην προσαρμόζεται μία με την άλλη. Είναι παρήγορο. Πραγματικά είναι παρήγορο. Είναι παρήγορο και μάλλον που το ακούει κανείς. Είναι σημαντικό και είναι και το βασικό. Και αν αυτό το έργο θα προχωρήσει και αν μετά από 7, 8, 9, 10 χρόνια θα έχει γίνει πραγματικότητα αυτό το όραμα. Θα οφείλεται στη λογική που κράτησε σήμερα σε αυτά τα δύο κομμάτια. Με τα κόμματα κουβεντιάσατε. Με τα κόμματα κουβεντιάσατε στι επιτροπέ. Τα καλέσαμε. Με πρόσωπα. Τα παρουσιάσαμε. Ήρθαμε. Παρουσιάσαμε όλο το μας το πρόγραμμα στου βουλευτές όλων των κομμάτων. Κοιτάξτε, εμείς δεν θέλουμε... Το αντιμετώπισαν το ίδιο ενθαρρυντικά. Ρωτάω. Δηλαδή, το είδατε ή είδατε μια τάση μικροπολιτική. Υπήρχαν και κάποιες εξαιρέσεις που είχαν μια τάση κριτικής ή οικειοποίησης μια πρωτοβουλία. Εμείς είπαμε το εξής για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων. Πρώτον, ότι αυτό το όραμα το έχουν καταθέσει αρκετοί ευαίσθητοι πολίτες και επιστήμονες. Υπεράνω πάσης υποψίας. Ένα αυτό. Πριν από πολλές δεκαετίες. Δεύτερο, πρώτη φορά οριοθετήθηκε ως δυνατότητα μέσα στις κατευθύνσεις του Γενικού Ρυθμιστικού της Αθήνας το 1983, και για πρώτη φορά ανεδείχθη ως κεντρικό θέμα, ως κεντρικό ετούμενο για την Αττική, γιατί δεν είναι μόνο στο χώρο της Αθήνας, αυτή η παρέμβαση είναι... Για δεν αρχίσετε στη δεκαετία του 80, κύριε Λαλιώτη. Από τη Μελίνα. Αυτή γιατί είναι δεν αρχίσετε στη δεκαετία του 80. Και από το 85 μέχρι το 89 γίνανε οι μελέτες, από το 89 έως το 93 και οι Υπουργοί Πολιτισμού κυρίως με... προεξάρχουσα την κυρία Μπακογιάννη επί Νέας Δημοκρατίας, έβαλε το λιθαράκι της. Θέλουμε να λέμε την αλήθεια. Κατά τη γνώμη μας, δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει στο επίπεδο των εξειδικευμένων μελετών. Προσπάθησε όμως. Και αυτό θα πρέπει να αναγνωριστεί. Και αυτό το αναγνωρίσαμε και το αναγνωρίζουμε. Άρα, αυτό το οικουμενικό ας πούμε, όραμα έχει και μια διαχρονική συνέχεια και κατά κάποιο τρόπο και μια αποδοχή και μια συνένεση. Τι να πω εγώ στον κάτοικο. Μπορεί και πρέπει να γίνει. Ναι, αλλά τι να πω εγώ σε ανθρώπους κατοίκους του Μενιδίου που με παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε, αυτή τη στιγμή. Ναι. Πήρανε κτήματα και οικοπεδάκια ανθρώπων στο Μενίδι για να γίνουν τα έργα του Μόρνου. Και ο Δήμος Μενιδίου θέλει να τους δώσει τα λεφτά, αλλά δεν τα έχει. Ποια λεφτά? Τα λεφτά για την απαλωτρίωση. Κοιτάξτε, αυτά δεν ξέρω πώς διατυπώνονται και δεν μπορούμε να απαντούμε για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Και καθένας που διατυπώνει το αίτημά του, το διατυπώνει από την οπτική του γωνία. Αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει δίκιο, μπορεί να έχει και άδικο. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ σε αυτό. Η υπηρεσία στο Υπουργείο σας και στο Υπουργείο σας υπάρχει, στην οποία μπορεί να καταφεύγει κάποιος για να λύνει αυτά τα προβλήματα με μια κάποια ταχύτητα μεγαλύτερη? Δεν μιλάω για τις υποθέσεις που έχει πάει στα δικαστήρια, προς Θεού. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων έχει και στο ισόγειο. Ναι. Τι χρόνο απαντήσεις έχετε? Γραφείο κοινού. Τι χρόνο απαντήσεις έχετε? Το δυνατό συντομότερο. Έχετε δηλαδή ένα δίμηνο το πολύ ή έχετε δύο χρόνια απαντήσεων? Κυρία Κανέλη, αναλόγως με την περίπτωση. Και επίσης το δικό μας Υπουργείο δεν έχει ούτε διαδικασία αστυνομικού ελέγχου. Μπορεί να ανεβαίνουν, πηγαίνουν στις υπηρεσίες, υπάρχει πρόσβαση και είναι ανοιχτή. Χωρίς μηχανοργάνωση όλα αυτά τα σχέδια, και το εννοώ το μηχανοργάνωση, δηλαδή χωρίς μηχανοργάνωση όπου κάποιος να είναι σε θέση να τα συντονίζει και με τη βοήθεια της τεχνολογίας όλα αυτά.
Δηλαδή κάποιος καταλαβαίνει πώς μπορεί να λειτουργεί σήμερα ένα ίντερνετ και πώς να έχει προσβάσεις. Οι μελέτες τώρα πλέον των Υπουργείων και κυρίως του Πεχοδέκη βεβαίως και του Υπουργείου Πολιτισμού. Α, και του Υπουργείου Πολιτισμού, καλό είναι αυτό. Και όσων εμπλέκονται σε τεχνικά θέματα, είναι πλέον μηχανογραφημένα αυτά. Και όχι μόνο αυτό. Προσπαθούμε να έχουμε κοινού κώδικε, να έχουμε κοινού τα κλειδιά. Να μην έχει άλλο πρόγραμμα. Ίδιο μέγεθο κασέτα, να μην ψάχνετε κάποιο για να βρει. Η βάση δεδομένων να είναι ίδια ή να είναι συμβατή η χρήση του ή η αξιοποίησή του. Να ρωτήσω κάτι. Εσά, που είσαι την πρόοδο αρχιτεκτόνων. Όταν υπάρχει κεντρικό σχεδιασμό από Βρυξέλλε, περιφερειακά προγράμματα, κεντρικό κράτο, υπουργεία, αρμόδιο φορέα, πρώτο, δεύτερο, τρίτο βαθμό τοπική αυτοδιοίκηση. Σε μια τέτοια αλλαγή συστήματος κόσμου και ελεύθερης αγοράς, οι σύλλογοι των αρχιτεκτών, των πολιτικών μηχανικών, των κατοίκων, των ειδικών, των μη ειδικών, δεν έχει σημασία, έχουν δυνατότητα πρόσβασης, παρέμβασης και επικοινωνίας. Και καλά με έναν έχει ένα συνεννοήσιμους ανθρώπους και υπουργούς. Αν δεν έχει. Δεν είναι σύλλογο, είναι πανελλήνιο. Ακόμα καλύτερα. Εμείς, τουλάχιστον αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα των δύο χρόνων. Η δυνατότητα αυτή της παρέμβασης και παλιότερα υπήρχε και οφειλόταν, αν θέλετε, στην δυναμική του συλλόγου μας και από την άλλη μεριά, ιδίως σε αυτόν τον τελευταίο χρόνο, στην συνένεση και στο διάλογο κύρια που έχει ανοιχτεί με το Υπουργείο Χωροταξίας. Και πρέπει να πούμε ότι ο διάλογος αυτός ήταν επικοδομητικός, θετικός, σε τέτοιο βαθμό ώστε να χαρακτηριστούμε, όχι να χαρακτηριστούμε από συναδέλφους, σαν μανίκι του Υπουργείου Χωροταξίας. Με το Υπουργείο Πολιτισμού και ιδιαίτερα με τον συνάδελφο τον Νίκο, έχουμε επίσης και συνεργασία αλλά και αντιπαράθεση, είναι γνωστές οι θέσεις μας και για το Μουσείο της Ακρόπολης. Θέσεις και αντιθέσεις. Κύριε Γρηγοριάδη, αλλά τώρα ήρθαμε σε αυτό το επίπεδο. Το Μουσείο των Οραμάτων και των Αντιρρήσεων. Έχετε μια γενική άποψη, μια γενική αρχή. Εγώ την σέβομαι, αλλά διαφωνώ μαζί σας, ότι δεν πρέπει να γίνει τίποτα. Όχι βέβαια. Έχετε μια θέση αρχής, ας πούμε, για το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, να μην γίνει εκεί, διότι επιβαρύνει το κέντρο. Έχετε μια άλλη... Για την Ριγίλης, δηλαδή. Ναι, για την Ριγίλης. Αρκετές αντιρρήσεις ή αρνήσεις για μια σειρά από παρεμβάσεις. Και βεβαίως έχετε και για το Μουσείο της Ακρόπολης, που πρέπει να γίνει και θα γίνει. Διαφωνώ μαζί σας και το ξέρετε. Ναι, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, εγώ θα συμφωνήσω εμείς ως Υπουργείο έχουμε χωροθετήσει ότι μπορεί να γίνει στην περιοχή του Μακρυγιάννη, ακριβώς απέναντι από την Ακρόπολη. Δεν το φαντάζεται κανένα σχέση στον Πειραιά. Όπου θα είναι και ο χώρος υποδοχής των όλων των αγαλμάτων και όλων των... Ναι, αλλά εμένα το πρόβλημά μου είναι μαζί σας, εκκρεμεί το ερώτημά μου. Που έκλεψε ο Έλγιν. Τι μπορεί να κάνει, η επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα χρειάζεται χώρο υποδοχής. Συμφωνώ πολύ. Νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια διαδικασία, σε ένα φαύλο κύκλο αντιπαραθέσεων, οι οποίες κατά τη γνώμη μου είναι άγονες, είναι μια τρικυμία στο ποτήρι. Πρέπει να τελειώσει αυτό και να αρχίσουμε με μια Ομόνια και μια Σύμφωνα να γίνει σύμφωνη, ένα έργο πνοής. Δεν θα διαφωνήσω, δεν αλλά εδώ έχω άλλο πρόβλημα. Δεν είναι για την Αθήνα. Ρώτησα, αυτό το οι έργο σύλλογοι. Δεν είναι για την Αθήνα. Ναι, αλλά οι σύλλογοι. Αφήστε με να το σύμβολο του Παρθενώνα. Ο κ. Δαλιώτης απήντησε και τοποθέτησε το θέμα. Είναι όχι για την Ελλάδα, είναι για όλο τον κόσμο. Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν χωροταξικά, πώς τοποθετείται κτλ. Ένα σύλλογος εκλεγμένων ειδικών, όπως είναι ο δικός σας ο Παναλλαδικός. Όχι, αυτό ξεκίνησε τον προηγούμενο πρόεδρο. Ναι, δεν έχει καμία σχέση. Νομιμοποιείται όμως, νομιμοποιείται έτσι. Να έχει την αισθητική του διαφωνία εδώ, την πρακτική του διαφωνία εκεί. Λογικό είναι. Και οι δημοσιογράφοι, αν μας ρωτήσουν για το νομοσχέδιο του κυρίου Βενιζέλου, έχουμε και εμείς άποψη. Και μπορεί να διαφωνούμε, να συμφωνούμε. Δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Τι δυνατότητα έχετε. Προσέξτε, δικηγόρος του διαβόλου και από τις δύο πλευρές. Ναι. Παρέμβασης όταν το επιθυμείτε και το μπορείτε και δημιουργίας εμποδίων ή αναπαραγωγής αντιρρήσεων από το άλλο άκρο.
Διότι και τα δύο πρώτα κάνει ένας εκλεγμένος σύλλογος. Υπάρχει και η άλλη μορφή του λαϊκισμού. Εκλεγμένοι είμαστε. Ταυτότητες, παρέμβαση. Ο σύλλογος προσφέρει. Την ίδια ώρα που κατηγορούμε κάποιους που κατεφεύγουν στα δικαστήρια, έρχεται ο άλλος και σου λέει: εγώ εκλεγμένος σύλλογος είμαι. Δεν μ' αρέσει το Μουσείο της Ακρόπολης. Έχω αισθητική αρχιτεκτονική διαφωνία. Θα σας πάω στα δικαστήρια. Θα προχωρήσει τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Αυτή η αρχική συνένεση είναι πολύ ωραία στα λόγια. Κοιτάξτε, κύριε. Τώρα θα με απαντήσετε, θα σας ακούσω απνευστή μαζί με τους υπουργούς. Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι εφόσον αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων, μέσα σε αυτό τον σχεδιασμό θα μπορούσε να ενταχθεί και το νέο Μουσείο της Ακρόπολης. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τα προβλήματα που έχει η συγκεκριμένη χωροθέτηση. Το ξεπερνάω όμως αυτό και έρχομαι να πω... Γιατί πήγα στο δικαστήριο. Τι είπατε? Γιατί πήγα στο δικαστήριο. Μα γιατί πραγματικά διαφωνούμε και είναι τεκμηριωμένη η διαφωνία μας για την χωροθέτηση του συγκεκριμένου. Μα πάνε οι επιστήμονες στα δικαστήρια όταν διαφωνούν. Προσφεύγουν, παραβαίνουν. Κοιτάξτε, γιατί χωροθέτηση. Είναι η μόνη δυνατότητα που έχουμε εξάλλου. Δεν έχουμε άλλη δύναμη. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Το έκανα και για το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Που η κυρία Γουλανδρή είναι αποφασισμένη να το κάνει και μπράβο της. Για το Μουσείο της Σύγχρονης. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση όταν βρίσκονται άνθρωποι να θέλουν να κάνουν πράγματα. Ανοίξαμε τον δρόμο να το κάνει και τη διασφαλίζουμε. Μάλιστα. Και πρέπει να γίνει. Αλλά προηγούμενα δεν σας λέει όμως ο Υπουργός ότι έκανε την προσπάθεια, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης εκεί που χωροθετείται είναι λάθος. Και το ξέρει αυτό και έκανε την προσπάθεια. Μου έχει δείξει τα γράμματα που έχει κάνει στην κυρία Γουλανδρή προκειμένου να την πείσει για άλλο χώρο. Και η κυρία Γουλανδρή σε αυτή τη θέση. Εντάξει. Βεβαίως, αναγνωρίζετε πάντως ότι είναι λαθεμένη η θέση. Ποιο χωροθετεί, ο σύλλογος ή το Υπουργείο? Υπέδειξα ορισμένους εναλλακτικούς χώρους. Η κυρία Γουλανδρή με αναλυτικό τρόπο και θα έλεγα και πιστικό είπε γιατί το ελληνικό κράτος δεν μου το έλεγε πριν από 3 χρόνια. Τα ίδια γίνανε με τις τελευταίες δόμησες με πολλά δεύτερο, πράγματα. Δεύτερο, εγώ έχω ξοδέψει αρκετά χρήματα να κάνω τα σχέδια για το συγκεκριμένο χώρο. Δεν μπορώ να τα πάρω να τα πάω κάπου αλλού. Και ακριβώς γι' αυτό τον λόγο και μετά από έναν επανακαθορισμό των σχεδιασμών μας, τόσο το Υπουργείο όσο και ο Οργανισμός της Αθήνας θεωρήσε ότι πρέπει να χωροθετηθεί και αυτό το μουσείο στην Ριγίλης και να αποτελεί συστατικό στοιχείο του λεγόμενου πολιτισμικού πάρκου που αρχίζει από το Μουσείο της Ακρόπολης που και αυτό έχει χωροθετηθεί που ήταν το όραμα της Μελίνας για την περιοχή του Μακρυγιάννη. Και πρακτικά όμως, μάλιστα, αγαπητέ μου Κώστα, ωραίο είναι αυτό, πρακτικά. Αν έχουμε αποδείξει, περιμένω να σας πω, έχουμε αποδείξει ότι το λεγόμενο πολιτισμικό πάρκο με τις παρεμβάσεις που κάνουμε, με την βύθιση ορισμένων δρόμων για να ενοποιηθεί μπροστά από το Χίλτον ο χώρος της Πινακοθήκης και με το Βυζαντινό Μουσείο. Έχω δει διαφορά. Για να υπάρξει μια συνολική παρέμβαση γύρω από το Λυκαβητό στα λεγόμενα κουντουριώτικα και μετά απέναντι στις προσφυγικές πολυκατοικίες και να ενοποιηθεί με το χώρο του νοσοκομείου Ελπής και του, και του δικαστικού μεγάρου και για να φύγει το γήπεδο του Παναθηναϊκού, εμείς πολλαπλασιάζουμε τους ελεύθερους χώρους και τους χώρους πρασίνου. Αυτό πια είναι σαφές. Και επίσης έχουμε και τους πόρους να τα κάνουμε αυτά. Δεν διαφωνώ. Όταν όμως σηκώνεται ο σύλλογος και πάει στα δικαστήρια. Μα δεν προσφύγαμε για αυτή την πρόταση. Όχι, δεν προσφύγατε για αυτή την πρόταση. Προσφύγατε για τα δημοσία. Κοιτάξτε, κυρία Κανέλη, μπορούν να τα υποδείσουν. Χωρίς να θέλω να κάνω τον συνήγορο των αρχιτεκτών, δεν παρουσιάστηκαν αυτές οι παρεμβάσεις σε ένα συνολικό σχεδιασμό. Όχι επειδή το παρουσιάζουμε. Όχι επειδή το παρουσιάζουμε εμείς τώρα. Αυτή τη στιγμή αυτό που παρουσιάζουμε εμείς έχει συνοχή. Θα τους πάρετε πίσω. Τώρα που υπάρχει συνοχή και σχέδιο. Δηλαδή πολλαπλασιάζουμε τους ελεύθερους χώρους και τους χώρους πρασίνου. Πολλαπλασιάζουμε και το αποδεικνύουμε. Την Ακρόπολη τι να πάρουμε πίσω, αφού φτιάχτηκε ο οργανισμός για να παρακάμψουν. Ωραία, θα τον πάρετε πίσω. Γιατί να το πάρουμε πίσω. Θα πάρει απόφαση του Συμβουλίου. Θα πάρει απόφαση του Συμβουλίου. Θα γίνει το μουσείο. Θα πάρω μια άλλη διάσταση, Γιάννα, που δεν την ξέρει ο κόσμος και όμως είναι σημαντική πια. Ξεκίνησε σχεδόν πριν από 8-9 χρόνια η διαδικασία του διαγωνισμού, διεθνή διαγωνισμού για το Μουσείο της Ακρόπολης. Και τότε η Επιτροπή
που έβγαλε τη διακήρυξη, δεν την έβγαλε η Μέλινα μόνη της, η Επιτροπή ήταν από καθηγητάδες του Πολυτεχνείου, αρχιτέκτονες γνωστούς, καταξιωμένους, επέλεξαν τρεις περιοχές. Τη θέση του Μακρυγιάννη, τη θέση της Κύλης και τη θέση που είναι σήμερα το... ο Διόνυσος. Αυτές οι τρεις θέσεις. Και ήρθαν τα μεγαλύτερα γραφεία γνωστά από τον κόσμο. Και επιπρόσθετα στην Επιτροπή Ανάθεσης, που υπήρχαν μέσα και στην κοινωνία λέω και τα πάντα, έκριναν ως καλύτερη μελέτη. Για όλες τις παραμέτρους του Μακρυγιάννη. Το χώρο αυτό. Για πρώτη φορά στην ιστορία των διεθνών διαγωνισμών. Και χώρα θα έρθει και θα αμφισβητήσει και ζητάει την ακύρωση ενός διεθνούς διαγωνισμού. Δηλαδή αυτό που ο Σύλλογος Αρχιτεκτών για χρόνια έκανε αγώνες, να γίνονται διαγωνισμοί, να γίνονται άμεμπτοι. Αδιόρθωτοι είμαστε. Συμμετέχει στον διαγωνισμό η Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτών. Η Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτών στον διαγωνισμό. Και ερχόμαστε εμείς για πρώτη φορά δυστυχώς στο επιστημονικό όργανο να αμφισβητήσει μια άψογη και ακέραιη διαδικασία. Να σας πω κάτι. Πάντως, δηλαδή, άλλη παράμετρη. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Κύριε Γρηγοριάδη, με όλη την περιγραφή που έκανε ο Νίκος και συνηγορώ, γιατί το έχω ζήσει κι εγώ από κοντά, ήταν και μια πίκρα της Μελίνας. Γιατί ακολούθησε όλες τις διαδικασίες. Υπήρχε και διαφάνεια και συμμετοχή καταξιωμένων επιστημόνων. Και έφυγε πικραμένη. Υπήρχε διεθνής διαγωνισμός και μετά τα γράψαμε στα... άρχισε ας πούμε στις αντιρρήσεις η διαδικασία μας. Των αντιρρήσεων ή των αντιρρήσεων. Και αν δεν προχωρήσει θα πάμε πίσω άλλα 10 χρόνια. Να ρωτήσω ένα κάτι. Ένα λεπτό, γιατί να. Πρέπει να απαντήσω. Νομίζω θα... Ήδη αναφέρθηκε ο Νίκος στα τρία οικόπεδα. Μα δεν μπορεί να υπάρξει ισοτιμία, δεν μπορεί να υπάρξει ίση κρίση όταν τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Επομένως, ήδη. Εδώ αντιστρατεύεσαι τη λογική μου. Έτσι. Δηλαδή, άμα έχω ένα οικόπεδο στα Σεπόλια, ένα εκεί και ένα εκεί, για να αποφασίσω που θα το πάω. Ένα στα Σεπόλια, ένα στο Κολωνάκι και ένα στον Πειραιά. Είναι προφανές. Δεν μπορώ να κρίνω σε ένα διεθνή διαγωνισμό ποιο από τα τρία είναι χρήσιμο συνολικά, επειδή δεν είναι ίδια τα οικόπεδα. Πολύ ωραία το βάζετε. Θα κρίνω λοιπόν καταρχήν ποιο μου κάνει λειτουργικά και στη συνέχεια θα κάνω την επόμενη φάση και θα πω ότι μου κάνει του Μακρυγιάννη. Δεν είναι έτσι, Βασίλη μου. Εσύ θα κάνω διαγωνισμό. Στα γραφεία μέσα το καθένα είχε συγκοινωνία ολόκληρη. Αλλά τώρα δεν μιλάμε για το θέμα της Ακρόπολης. Μία παρατήρηση πολιτισμική. Είναι για τη Δημήτρη. Τα ελληνικά μουσεία, κύριε Ζιφουνάκη, είναι φωτιασμένα με καταλόγους σε πολλές γλώσσες εκτός από την ελληνική. Το ξέρετε. Υπάρχει έλλειψη τρομακτική. Είναι παρατήρηση μαθητών. Υπάρχει προσωρινή έλλειψη, αλλά ποτέ δεν γίνεται αυτό. Όχι, υπάρχει έλλειψη, φροντίστε να την καλύψετε. Σας παρακαλώ, επειδή είναι και νέοι άνθρωποι που τηλεφωνούν και παιδιά, θα ήθελα να τελειώσω με αυτό που είναι παράκληση κοινού. Με αυτή... και είναι κάτι αυτό, που καταγράφεται, αυτό καταγράφεται. Κυρία, θα ελεγχθεί. Ναι. Μέσα στην κουβέντα δικήσαμε την παρέμβαση στην Οδό Πειραιός, γιατί παρουσιάσαμε πριν από ένα μήνα ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με τις παρεμβάσεις και τα έργα που μπορεί και πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε η Οδός Πειραιός να ενώσει πραγματικά δύο πόλεις, όπως ένωνε και παλιά, με τα μακρά τείχη, πριν από 25 περίπου αιώνες. Και να γίνει η Οδός Πειραιός υπερτοπικός πόλος, να αναδειχθεί η χαμένη ταυτότητα αυτού του δρόμου, που είναι από τους πιο αρχαίους δρόμους που ένωναν δύο μεγάλες πόλεις. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω λέγοντας μόνο κάτι και να το θυμηθείτε όλοι σας. Να δώσουμε συνέχεια, όπως και στο κτηματολόγιο. Όπως και στο κτηματολόγιο, ότι εκείνη την εκπληκτική εποχή χρειάστηκε ένας χουλιγανισμός της εποχής να πέσουν μερικές κεφαλές του ερμού για να στραφεί η ιστορία προς κάπου αλλού. Ας ελπίσουμε ότι τη σήμερα ημέρα δεν πέφτουν τόσο εύκολα και με τέτοιους χουλιγανισμούς οι κεφαλές του ερμού. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή αυτή η πρόταση του Υπουργού για Αθήνα-Πειραιά να μην μεταβληθεί η Πειραιός σε Αθήνα-Κηφισιά. Όχι. Έτσι, συμφωνούμε σε αυτό. Το διάταγμα που έχουμε ετοιμάσει για τις χρήσεις είναι τελείως διαφορετική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα κρατήσουμε τη φυσιογνωμία που έχει αυτός ο δρόμος και θα θέλουμε να διατηρήσουμε τη μεικτή χρήση των χρήσεων, έτσι ώστε να υπάρχει και παραγωγική και κοινωνική συνοχή. Κηρύξεις και ταυτοχρόνως θα πρέπει να αναδειχθούν όλος, να αναδειχθεί όλος ο κτηριακός αυτός πλούτος και να αναδειχθούν πόλη πολιτιστική, πολιτισμικής, εκπαιδευτικής και κοινωνικής αναφοράς. Εγώ θα θυμίσω απλώς ένα στίχο. Θέλει αρετή και τόλμη ελευθερία. Φανταστείτε τι χρειάζεται η φαντασία. Θέλει αρετή και τόλμη και υπογραφή. Και υπογραφή και η φαντασία.
Να είστε καλά και ονειρευτείτε. Δεν έβλαψε ποτέ κανένα όταν κοιμάται. Καλή σας μέρα. Μπορούν και τα όνειρα να γίνουν. Αν δεν έχουμε ακόμα και... Να ρωτήσω κάτι. Δεν προσβάλλετε. Εσείς που είστε έξω, πώς είχατε. Οι εκδοχές ήταν πολλές. Και στην Χαβάη. Είμαι μαζί τους, είναι αξιόλογοι.